Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας από το ηλιόλουστο Ρέθυμνο των 26 βαθμών Κελσίου και το γήπεδο της Οχώρας. Εδώ, όπου σε λίγη ώρα θα ανοίξει η αυλαία της αγωνιστικής περίοδου 2023-2024 στην Αλφα Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών, με την σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στην γηπεδούχο ομάδα της ΡΕΑ και τον ιστορικό Παναθηναϊκό. Σημαντική αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της κυρίες Οχώρας. Ο Νίκος Κυριακόπουλος έχει επιλέξει την νεαρή διεθνή με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Κορασίδων Ειρήνη Μανουκαράκη να κάτσει κάτω από τα δοκάρια. Στα άκρα θα βρίσκεται η Στέλλα Κοτσάκη και η Κάλια Βοριά. Το κέντρο της άμυνας της ΡΕΑ βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα, υπρικισμένη από τη φύση με το ύψος του 1,84 Μεξικάνα Σολής. Με το νούμερο 23 θα είναι Νεφρού, με το 13 Δημητρίου, με το νούμερο 7 η Σλοβένα, στόπερ της ομάδας του Παναθηναϊκού. Στον αγωνιστικό χώρο, σέντρα για τον Παναθηναϊκό. Και η σιδηρά, λίγα μέτρα φόρα για να το εκτελέσει με πάσα. Και κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ βρήκε την εξωτερική. Σπουδαίο αγώνα της πρώτης ημέρας της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Σέντρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα κεφάλια. Κοκοτσάκη, Ρογκάνε, χάσε πριν από την παρέμβαση της Λαφέρμου. Δεν θα μπορέσει η Μπράμε στη φάση αυτή. Και απευθείας το σούτ, το οποίο επιχείρησε η Νεφρού. Απόκρουση και στη συνέχεια έδιωξε την μπάλα πιο μακριά η Μαρία Κελαϊδή που είχε πιστοχωρήσει. Κερδίζει τώρα η Μαρκουτσάτ επίθεση. Θα προωθήσει όμως την μπάλα περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Έδωσε την ευκαιρία αρχικά στη Δημητρίου. Όμως και πάλι επιμένουν οι παίκτριες της ΡΕΑ με τη Δήμητρα Μαρκουτσά από τα δεξιά. Μαρκουτσά έχει την κακαμπούκι. Μαρκουτσά θα πιάσει το σούτ, την μπάλα λίγο πάνω από την εστία της Δημητροπούλου. Πρώτη καλή φάση που προκαλεί χειροκροτήματα. Αριστερά είναι η Νεφρού. Συνήθης λύση για την αρχηγό της Εθνικής. Η αριστερή εξτρέμ. Θα περάσει μια ωραία παλιά μες στην περιοχή Νεφρού. Εκπληκτική απόκρουση από τη Μάνου Καράγη. Το σούτ ήταν από την Κοκοτσάκη. Που πήρε θέση όμως βρήκε σε τιμότητα την νεαρή πορτιέρο. Στην Μαΐα. Σιδηρά. Για την Νεφρού που έχει προθεθεί από αριστερά. Ρόγκαν. Και τώρα είναι η Νταζανή. Έβγαλε την σέντρα, πέρασε η μπαλά. Στην Μαρκουτσά και πάλι. Μακρινό σουτ χωρίς να ανησυχήσει την Μάνου Καράκη. Και πάλι λοιπόν από το γήπεδο της Οχώρας. Οι ίδιες 22 που ξεκίνησαν συνεχίζουν με τον Παναθηναϊκό τώρα να βρίσκεται στην επίθεση από αριστερά με την κατωπόδι. Κατωπόδι θα βγάλει τη σέντρα, δεν υπάρχει κάποια συμπαίκτριά της τώρα, τρέχει Κανέλου προς τη δεξιά πλευρά, θα μαζέψει αυτή τη σέντρα, θα βγάλει νέα στην περιοχή. Βγάζει με το κεφάλι Κοτσάκη. Το σούτ από την Ρόγκαν λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Μάνου Καράκη. Πρώτη καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Και οι υπόλοιπες κοντά στην γραμμή της μεγάλης περιοχής της Μάνου Καράκη. Σιδηρά δεν περνάει μπάλα από το τείχος. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Υπάρχει όμως υπόδειξη στην φάση αυτή. Το γκολ το οποίο πέτυχε η Κοκοτσάκη δεν θα οδηγήσει την μπάλα στη σέντρα. Φέρνει την μπάλα κοντά στο χώρο του κέντρου και Λαϊδίτη κατεβάζει με το στήθος. Έρχεται
Η Μπράμε και τώρα ωραία μπαλιά για την Δήμητρα Μαρκουτσά που φεύγει από τα δεξιά μέσα στην περιοχή. Μαρκουτσά θα κάνει το σουτ. Αποκρούει η Δημητροπούλου. Πρώτη καλή φάση. Απαντά στις ευκαιρίες Παναθηναϊκού Ηρεά. Στο 50. Κοκοτσάκι. Μπροστινή μπαλιά προς την Ντομόντι. Δεν θα φτάσει ποτέ. Μπράμε και Ράσο. Επιμένουν με τη Ρόγκαν οι πράσινες. Μπαλιά για την Ντομόντι. Είναι σε καλή θέση Ντομόντι. Ντομόντι θα αποφύγει την αντίπαλό της. Ντομόντι πάντα μέσα στην περιοχή. Μανουκαράκι μαζεύει. Έπεσε στα πόδια της Αμερικανίδας η νεαρή. Και μάζεψε την μπάλα. Της Δημητροπούλου. Συρτάει μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα φέρουμε το σούτ. Αποκρούν πάνω στην γραμμή. Παίκτες του Παναθηναϊκού. Γκολ. Όχι, υπάρχει χέρι. Υπόδειξη από τον Ψιλιτέλη. Στη φάση αυτή το Χανιώτη Ρέβερη. Τέλος και στα πανηγύρια. Επιμένουν όμως οι παίκτες Παναθηναϊκού και τώρα Ρόγκαν σε μία αντεπίθεση τριών εναντίον τριών. Μπαλιά για την Ντομόντ, επικίνδυνα και πάλι η Αμερικάνα. Έρχεται η Παντερή Ντομόντ, γκολ! Η Αμερικανίδα αποδεικνύεται στη χρυσή αλλαγή του Παναθηναϊκού. Στο 60, στο 74 θα αποφύγει την Παντερή και με πλασέ θα στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία. Της Ειρήνης Μανουκαράκη, 0-1 Παναθηναϊκός. Με τη χρυσή αλλαγή, την Τσέλσι Ντομόντ, την 24 ετών Αμερικανίδα επιθετικό. Δυρά, Κακαμπούκι. Λόγου και τώρα η Ντομόντ. Μπροστά της είναι η Σολής, Ντομόντ επιμένει. Ντομόντ, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ήταν η μπαλιά της Λόγου λοιπόν για την Ντομόντ, η οποία κινήθηκε από τα αριστερά. Συναγερμός στα καρέ της Δημητροπούλου. Μαρκουτσά εκτελεί απευθείας με τις γροθιές η Δημητροπούλου από μακρύνει. Κάτι πρέπει να συνεννοήθηκε εκεί με τη Μαρκουτσά, για να δούμε. Τρέχει Ντομόντ να καλύψει την Ματέους. Εκτελεί Μαρκουτσά στην αγκαλιά της Δημητροπούλου. Έστειλε με τεχνικό χτύπημα την μπάλα προς τη δεξιά γωνία της Δημητροπούλου. Μπάλα στη φάση αυτή με την Σιαφαρίκα. Και τώρα η Ντομόντ από αριστερά. Έχει την Κάτσου μπροστά της. Πάντα Ντομόντ, ωραία κάθετη. Χλιαρό. Το σούτ που επιχείρησε η Λόγου στην αγκαλιά της Μανού Καράκη. Αυτή η ευκαιρία του Παναθηναϊκού έρχεται με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού που βρίσκει το τριφύλι να παίρνει ένα σημαντικό διπλό εδώ στο γήπεδο της Σοχώρας με τον γκολ το οποίο πέτυχε το Μόντε στο 75. Σε ένα μάτς που είχε ιδιαιτερότητες, είχε ενδιαφέρον, είχε ευκαιρίες, εκατέρωθεν, όμως είχε και τελικά ένα νικητή και αυτός είναι η ιστορική ομάδα του Παναθηναϊκού που θα πετύχει το 0-1 και ξεκινάει με το δεξί τις επίσημες υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της ΑΕ Εθνικής. Και ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ήδη κατευθυνθεί μπροστά στους 80 και πλέον φιλάθλους τους, 100 ίσως, για να πανηγυρίσουν μαζί τους αυτή την σπουδαία νίκη εδώ στο γήπεδο της Ρέα. Εμείς σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντας ότι μετά από 96 λεπτά αγώνα εδώ στο γήπεδο της Σοχώρας, Ρέα Παναθηναϊκός 0-1 με το γκολ της Chelsea Ντομόντ στο 75. Thank you.